Ακόμη είναι αβέβαιο για το πότε θα βγει στον αέρα το Dancing. Η Κατιά Δανδουλάκη όμως που είχε δώσει πέρσι τα χέρια με τον Γιάννη Λάτσιο για την θέση της Επιτροπής, ξεκαθαρίζει πως αν οι υποχρεώσεις στο θέατρο της το επιτρέψουν, εκείνη θα είναι στην Επιτροπή. Όπου αν ισχύει είμαι... για εσάς δηλαδή. Ισχύει και ισχύει και το ενδιαφέρον μου. Απλώς ξέρετε τι είναι το πρόβλημά μου τώρα, το θεατρικό. Δηλαδή να δω θεατρικά πώς θα μπορέσω, επειδή είναι Κυριακές, θα είναι το πρόγραμμά μου τέτοιο που θα μου επιτρέψει. Είμαι πάρα πολύ ανοιχτή σε οποιαδήποτε εναλλακτική πρόταση τηλεόραση από πολύ μικρή. Δηλαδή έκανα τηλεπαιχνίδια, έκανα δημοσιογραφικές εκπομπές, έκανα καθημερινή τη λάμψη για πρώτη φορά. Ποτέ δεν είπα όχι σε κάτι που μου έκανε κλικ μέσα μου. Μέσα στην εβδομάδα μάλιστα θα γίνει και το ραντεβού του Γιάννη Λάτσιου με τη Ζέτα Μαχρυπούλια για να δουν και οι δύο πλευρές αν θα βρεθεί η χρυσή τομή στα οικονομικά, ώστε η Ζέτα να είναι και πάλι η παρουσιάστρια του σόου. Η ερώτηση η δεύτερη που μου έθεταν πάντα είναι την κάνετε τηλεόραση για τα χρήματα. Και πάντα τους απαντούσα ότι η τηλεόραση για μένα ήταν ένα τεράστιο έσοδο. Ποτέ δεν την έκανα για αυτόν τον λόγο. Την έκανα γιατί έχω πολλά κέρδη από τη τηλεόραση της εμβέλειας που έχει σε όλη την Ελλάδα. Η Κάτια Δανδουλάκη έχει μεγάλη πείρα στο θέατρο αλλά και στην τηλεόραση. Μετράει πολλές επιτυχίες και σήμερα χτυπάει το καμπανάκι σε εκείνους που δεν προσαρμόζονται στα δεδομένα της εποχής. Όπως μας είπε μάλιστα η ηθοποιός φέτος το χειμώνα, θα συμμετέχει σε σειρά στην Κύπρο. Όποιοι νομίζουν ότι μπορούν να διαλέξουν, είναι πολύ βαθιά ανοιχτωμένοι. Εάν είχαμε εδώ πέρα καθημερινές σειρές, δεν θα είχαμε το χρόνο να πάμε στην Κύπρο. Και δεύτερον, δεν είναι τα χρήματα, αυτά που παίρναμε κάποτε, είτε από εδώ είτε από οπουδήποτε αλλού, πρέπει να τα ξεχάσουμε. Όποιος δεν το έχει καταλάβει αυτό, κάνει κακό του κεφαλιού του. Το φετινό καλοκαίρι για την ηθοποιό ήταν πολύ διαφορετικό. Είχε πολλούς σταθμούς η περιοδία της για το θεατρικό στο οποίο πρωταγωνιστή μαζί με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, τον Τάσο Κωστή, τη Σοφία Μουτίδου και σκηνοθετούν ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέπας. Μέσα στην εβδομάδα πηγαίνουμε λοιπόν τώρα στο Κατράκιο, που είναι την ερχόμενη Τετάρτη. Μετά πάμε Χαλκίδα την Παρασκευή και την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε στα Βρυλίσια. Στην καριέρα μου ολόκληρη που είναι πολύ χρόνια πια, πολλά χρόνια, είναι από τις ελάχιστες φορές που βλέπω τόσο καθολική αποδοχή και τέτοια ζέστα, τέτοια αγάπη από τον κόσμο. Ο Γιώργος